Ε, καλημέρα σε όλους και από μένα. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου εδώ την βιβλιοθήκη και έντρο πληροφόρηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη για τη φιλοξενία και που μα έφερε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ε, εγώ τώρα θα κάνω μια παρουσίαση μια δράση που πραγματοποιούμε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών. Ε, μια δράση που έγινε πιλωτικά. Ε, ονομάζεται Η Δύναμη των Λέξεων. Ε, είναι μια δράση δημιουργική γραφή με σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές, την κοινότητα της ε, βιβλιοθήκης, ε, που έχουν κάποια ελαφριά προβλήματα ε, ψυχικής υγείας. Θα σας πω και παρακάτω τι αφορά. Οπότε, θα γίνει η παρουσίαση της δράσης δύναμη των λέξεων, ε, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της και η ανάδειξη κάποιων καλών πρακτικών. Λοιπόν, ε, επί τη ουσία θα σα παρουσιάσω μια εικόνα των βιβλιοθήκων. Οι βιβλιοθήκες αλλάζουν, ο ρόλο αλλάζει. Το είπαμε εδώ πάρα πολλέ φορέ, το είπαν και οι συναδέλφοι μου νωρίτερα. Ε, Συνάδελφοί μου, ε, εμεί θα παρουσιάσουμε μια εικόνα πιο φροντιστική τη βιβλιοθήκη και των βιβλιοθηκών νόμων. Ε, οι βιβλιοθήκες πάντα, από πάντα, προσπαθούσαν να είναι στενά συνδεδεμένε με την κοινότητά του, επιδιώκοντα να υποστηρίξουν τα μέλη του. Να ανταποκριθούν στι ανάγκε του και να παρέχουν βοήθεια. Αποτελούν κόμβου σύνδεση ανθρώπων και χώρου που προσφέρουν ασφάλεια, προσβασιμότητα και συμπερίληψη. Ε, πλέον, ε, στέκονται και δίπλα στη ψυχική υγεία. Ε, η συνταγογράφηση βιβλιοθηκών είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ε, το, δεν ξέρω τώρα αν το έχετε ακούσει. Ε, το οποίο ξεκίνησε από την Athens Comics Library ε, και μέσα στο πλαίσιο αυτό. Ε, έγινε και η δική μας δράση. Αναφέρεται λοιπόν στην πρακτική χρήση βιβλίων ή άλλων μέσων για βελτίωση ευημερία ατόμων με ψυχικά προβλήματα. Ε, δεν είναι ένας νέος όρος, ίσως στην Ελλάδα να είναι καινούριο, αλλά ε, εδώ και πολλά χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί από βιβλιοθήκες ε, νοσοκομείων, αλλά και από δημόσιες βιβλιοθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, πλέον εφαρμόζεται έχει έρθει και στην Ελλάδα η Βιβλιοθήκη η Κέντρο Πληροφόρηση του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την κοινωνική μέρημνα του, του Ιδρύματο, πραγματοποίησε τη δράση δύναμη των λέξεων. Ενταγμένη στο πλαίσιο του πιλωτικού προγράμματο συνταγογράφηση βιβλιοθηκών, που αναπτύχθηκε από την Athens Comics Library, όπω είπα και πριν, και την Εταιρεία Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ψυχική Υγεία, σε συνεργασία με τη Refugee Week Greece. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ πληροφορίε στη σελίδα, σελίδα τη βιβλιοθήκη, δεν θα, θα σα κουράσω και τρώω και το χρόνο. Ε, παρόμοιες δράσεις, ε, στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα στο πιλωτικό, εντάχθηκαν τέσσερις βιβλιοθήκες. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών ήταν η, μόνη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που μπήκε στο πρόγραμμα. Ε, και κάποιες παρόμοιες δράσεις που υλοποιήθηκαν από άλλες βιβλιοθήκες ήταν αυτές που βλέπετε εδώ. Η Athens Comics Library έκανε εργαστήρια stand-up comedy. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Φιλοθέης και Ψυχικού έκανε τη δράση 10 λεπτά διάβασμα. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη τη Ραψάνη υλοποίησε τη δράση βοτανολόγια τη Τοπική Χλωρίδα και η Βιβλιοθήκη του Αγροτικού Καταστήματο Κράτηση Αγιά τι ζωντανέ ψηφιακέ ξεναγήσει σε μουσείο. Εμεί τη βιβλιοθήκη πατρών, τη δημιουργική γραφή, τη δύναμη των λέξεων που είπαμε και πριν. Σκοπό τη δράση ε, να βοηθήσει φοιτητέ και φοιτήτριε του Ιδρύματο να σταθούν απέναντι σε ήπια ψυχικά άλγη και ψυχολογικέ πιέσει που δέχονται. Ε, κατά την, ε, τις σπουδάσεις τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής. Ε, πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν άγχος, άγχος με τις, ε, με τις εξετάσεις, με τις εργασίες που έχουν. Ε, έχουν έρθει σε μια ξένη πόλη, νιώθουν μοναξιά, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, ε, άγχος αρκετό. Πιθανότατα το βλέπετε και εσείς ε, ε, στα μέλη της ε, βιβλιοθήκης σας. Ε, οπότε εκεί ερχόμαστε εμείς, να τα κάνουμε να νιώσουν λίγο καλύτερα, να έρθουν σε μία ομάδα να, που έχουν παρόμοια προβλήματα, να ενταχθούν σε, σε μία κοινότητα ζεστή και να νιώσουν καλύτερα. Ε, σκοπός επίσης είναι η ανάπτυξη δεξιότητων αναγνώρισης και αποτύπωση ζητημάτων που τους απασχολούν με δημιουργικό τρόπο. Η γραφή, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, βοηθάει πάρα πολύ στην έκφραση συναισθημάτων και στην διαχείριση του άγχους και στην ανακούφιση, τέλος πάντων, από πολλά ψυχολογικά ζητήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν. Ε, ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, να τους βοηθήσει να, να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις. Έκφραση συναισθημάτων, διαχείριση άχους, απόκτηση αυτοπεποίθησης και τελικά ενδυνάμωση. Ε, αυτή είναι η αφίσα η οποία σχεδιάσαμε ε, και την βάλαμε σε διάφορα σημεία στο, στην, στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ε, η ερώτηση, λοιπόν, που... Φαίνεται, φαίνεται εδώ στην αφίσα και που είχαμε και εμείς να ξεκινήσαμε, είναι ότι αν μπορούν οι βιβλιοθήκες να είναι θεραπευτικές. Μπορούν τελικά να είναι θεραπευτικές. Η απάντηση φαίνεται ότι είναι θετική. Η δράση πήγε αρκετά καλά. Αξιολογήθηκε καλά και από τους συμμετέχοντες, αλλά το είδαμε και οι ίδιοι, δηλαδή το βιώσαμε. Οπότε... Πώς έμαθαν οι φοιτητές για τη δράση, μέσα από τη σελίδα της βιβλιοθήκης, από την αφήση αυτή, από τα social media, τόσο της βιβλιοθήκης, όσο και του Ιδρύματος, όσο και της κοινωνικής μέρημνας. Πώς ξεκίνησε η ιδέα. Υπήρχαν αρκετά μέλη του φοιτητικού πληθυσμού που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, άγχος, μοναξιά κατάθλιψη και όλα αυτά. Ε, συ, ε, συζητήσαμε λοιπόν, υπήρξε αυτό το, μια προκήρυξη για τη συνταγογράφηση, για να συμμετέχουμε στη συνταγογράφηση βιβλιοθηκών. Ε, το συζητήσαμε με τον διευθυντή μα, ε, τον κύριο Τσάκονα. Ε, μα είπε αν ε, κάλεσε μια ομάδα τέσσερων, ατόμων, ε, δύο μέλη τη βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών και δύο συνεργάτητε από την κοινωνική μέρημνα από τη μονάδα προσβασιμότητας που στεγάζεται στο χώρο μας. Και μα ρώτησε αν, αν, θέλουμε να το κάνουμε, αν μπορούμε να το στηρίξουμε. Και εμεί με ενθουσιασμό δεχτήκαμε. Ε, διαβάσαμε αρκετά. Ψάξαμε, βρήκαμε το τι δράση θα κάνουμε. Αποφασίσαμε να κάνουμε τη δημιουργική γραφή. Ε, επειδή η γραφή είναι θεραπευτική. Ε, βγάζει το άγχο, το ξέρουμε όλοι. Ε, οπότε είπαμε ναι, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Επιλεχθήκαμε κιόλα από το πρόγραμμα και ξεκινήσαμε αυτή την πιλωτική εφαρμογή της δράσης. Ε, το, η δράση αυτή πλαισιώθηκε και επιστημονικά. Ε, είχαμε μια εποπτεία από έναν ψυχολόγο της κοινωνικής μέρημνας και από μια διδάσκουσα καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία διδάσκει δημιουργική γραφή και μας βοηθήσει πάρα πολύ στο σχεδιασμό της δράσης και το πώς θα, το, πώς θα, το, θα, θα γίνει, δηλαδή, θα γίνονται οι συναντήσεις. Ε, εθελοντική συμμετοχή από όλους, και δικαίωμα σε όλο αυτό, στη συμμετοχή είχαν φοιτητέ και φοιτήτρε του Πανεπιστημίου Πατρών, ήταν δωρεάν και συμπληρώναν μια ηλεκτρονική αίτηση για να μπορέσουν να συμμετέχουν. Και αφού έγιναν, υπήρξαν αρκετέ αιτήσει, τελικά διαλέξαμε, επιλέξαμε 11 φοιτητέ. και αυτοί που επιλέχθηκαν ε, συμπληρώσαν και κάποια ερωτηματολόγια, κάποια κλίμακα μέτρηση αξιολόγηση τη ψυχική του υγεία γιατί θέλαμε να κρατήσουμε, εντάξει, δεν είμαστε θεραπευτές, ε, να βοηθήσουμε, θέλουμε να ανακουφιστούν ε, οι φοιτητέ από κάποια ελαφριά προβλήματα ψυχικής υγείας που είχαν, οπότε θέλαμε να επιλέξουμε κάποια ελαφριά περιστατικά. Ε, και η επιλογή έγινε σύμφωνα με, με τα με ζητήματα που δήλωσαν ότι του αποσχολούσαν εκείνη την περίοδο, με τα συναισθήματα που βίωναν εκείνη την περίοδο και τους λόγους που τελικά ήθελαν να συμμετέχουν. Ε, ο χώρο που έγινε ήταν στο χώρο τη βιβλιοθήκη, σε μια, σε, μια, αίθουσα συνεδριάσεων που έχουμε. Διαμορφώθηκε κατάλληλα για να μπορεί να φιλοξενήσει η ομάδα. Ε, φτιαχτήκαν δηλαδή οι καρέκλε κυκλικά, υπήρχαν και τραπεζάκια πάνω για να μπορούν να γράφουν. Ε, γραφή, ήταν, γράφαν ιστορίε, οπότε θα έπρεπε να διαμορφωθεί κατάλληλο ο χώρο. Ε, πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσει, διαζώσει, ε, μία κάθε εβδομάδα. Είχαν διάρκεια δύο ώρων. Και επειδή ε, μας το ζήτησαν και οι συμμετέχοντες. Πραγματοποίησαμε και άλλες δύο συναντήσεις, μία διαζώσης και μία ε, διαδικτυακή, με συγγραφείς ε, της πόλης, ε, για, να, για εκμάθηση τεχνικών. Θέλανε να μάθουν λίγο περισσότερες τεχνικές και από ό,τι φάνηκε δεν θέλανε και να μας αποχωριστούν, δεν θέλανε να φύγουν, να τελειώσει το πρόγραμμα. Ε, το περιεχόμενο. Ε, δημιουργική γραφή, okay, γράψανε ιστορίες, Εξωτερήκευσαν τα συναισθήματά τους, τις εμπειρίες τους, κάποιες φοβίες που είχαν, κάποιες δυσκολίες που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο. Ε, γινότανε, κάθε φορά, κάθε συνάντηση ε, ξεκινούσε με μια ανακτήρια δραστηριότητα ε, 5 με 10 λεπτών. Ε, στην πρώτη συνάντηση ήταν μια δράση γνωριμίας, ε, να συστηθούν τα μέλη, να μάθουν τα ονόματά τους, να μάθουμε όλοι τα ονόματά τους. Για παράδειγμα, του ζητήθηκε να πούνε μια ιστορία για το όνομά του. Να πούνε το όνομά του και μια σύντομη ιστορία για το όνομά του. Με λένε Αγγελική, πήρα το όνομά μου από ένα στοίχημα που έχασαν οι γονεί μου. Οκ, okay, αυτό. Αλλά λίγο-λίγο να γνωριστούμε. Ε, Αυτέ οι ανακτήρε δραστηριότητε, όσο πέραγε ο καιρό, ε, γινόντουσαν με σκοπό το συντονισμό τη ομάδα, ε, το δέσιμό του, να νιώσουν πιο άνετα, πιο ασφαλεί. Υπήρχε μια σύνδεση με την, με την κύρια δράση. Ε, και τα παιδιά νιώθαν έτσι λίγο καλύτερα, έμπαιναν στο κλίμα και προχωρούσαμε στην κύρια δράση. Του δίναμε κάποιο ερέθισμα, ε, κάποια φωτογραφία, για παράδειγμα, από το παρελθόν ή γινόταν μια ανάγνωση ενός κειμένου να συνεχίσουν, να δώ, να συνεχίσουν το, την ιστορία. Ε, κάποιες φωτογραφίες, κάποιους πίνακες, ε, ένα πίνακα του Βαν Κόγκ για να εμπνευστούν, να συζητήσουμε και να γράψουν ιστορία πάνω σε αυτό. Ε, υπήρχαν διάφορα, διάφορα ερεθίσματα. Για παράδειγμα, φωτογραφία από το παρελθόν του ζητήσαμε να... Ε, μας Μα μια φανταστική ή πραγματική ιστορία και να τη φέρουν εκείνη τη στιγμή να πούνε: Εδώ βλέπουμε αυτό, αυτό. Ό,τι ήταν και να επιλέξουν ένα αντικείμενο ή ένα πρόσωπο και να γράψουν μια ιστορία. αυτός να είναι ο ηρωάς του, να γράψουν μια ιστορία πάνω σε αυτό. Ένα φοιτητή πέρυσι διάλεξε τον καναπέ, να γράψει μια ιστορία για τον καναπέ. Πού καθόντουσαν δηλαδή κάτι τέτοιο. Μια άλλη κοπέλα για ένα ψάρι που πήδηξε από αλλη από για θάλασσα που ήταν πίσω τέλο πάντων. Πολύ φαντασία. Ε, αυτό ήταν και ο, και ο ρόλος, να ξεχαστούν και να περάσουν όμορφα. Και στο τέλο τη δράση λοιπόν γινόταν και, να, και μια δραστηριότητα κλεισίματο, ώστε να υπάρχει. Ε, μια αποτάφτιση από τους ήρωες και από τις ιστορίες ε, και πήγε για παράδειγμα να κλείσουμε με ένα συνέστημα της ημέρας για να φύγουν έτσι ωραία οι συμμετέχοντες. Ε, όλες αυτές οι δραστηριότητες που φέραμε στην ομάδα την είχαμε δουλέψει και μόνες μας οι τέσσερις κοπέλες σε συνεργασία με την καθηγήτρια δημιουργικής γραφής. Τα είχαμε εφαρμόσει στον εαυτό μας. Είδαμε ότι λειτουργούν και μετά τα φέραμε και στην, στην ομάδα. Ε, αφού ολοκληρώθηκαν και έξι συναντήσει, ε, ρωτήθηκαν τα παιδιά, οι συμμετέχοντε, αν ήθελαν να γράψουν κάποια ιστορία, είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα, είμαι ψευδόνυμο, και να εκδώσουμε ένα e-book, να μείνει και κάτι από αυτή τη δράση. Ε, εφτά από τα έντεκα παιδιά δέχτηκαν, γράψαν αυτέ τι ιστορίε, βλέπετε του τίτλου. Ε, για παράδειγμα, η αριθμή στην τσέπη μου, ε, ένα παράδειγμα τίτλου. Ε, και εκδοθήκαν, υπάρχουν στη σελίδα τη βιβλιοθήκη, υπάρχει αυτό το e-book. Ε, αυτό πήγε, πήγε αρκετά καλά. Ε, αφήγημα. του δώσαμε και ένα ερέθισμα ότι σκεφτείτε ότι είχαμε δουλέψει το χαρακτήρα που γράψανε την ιστορία και τον είχαμε δουλέψει μαζί στην τελευταία μα συνάντηση. Ε, πήραν το χαρακτήρα, του δώσαμε και ένα ερέθισμα ότι να ξεκινάει η ιστορία. Ότι σκεφτείτε ότι ανοίγετε την πόρτα και βλέπετε ένα γράμμα κάτω. Τι, τι φαντάζεστε ότι γίνεται με το χαρακτήρα που έχετε. Και γράψανε, δημιουργήσαν τα παιδιά. Του άρεσε πολύ αυτή η δράση. Και αφού ολοκληρώθηκε, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν και έξι συναντήσει, μοιράστηκε ένα έτσι μικρό ερωτηματολόγιο για να, δούμε, να πάρουμε κι εμεί μια ανατροφοδότηση και να δούμε πώ αξιολογήσαν τη δράση και αν του άρεσε. Βέβαια, παρατηρήσαμε κι εμεί οι ίδιοι, μιλήσαμε και μαζί του, είδαμε ότι του άρεσε πάρα πολύ. Και αποφασίσαμε και να την επαναλάβουμε κιόλα, γιατί πλέον τρέχει και δεύτερο κύκλο. Είναι τώρα. Ε, είμαστε σε αυτή τη φάση. Ε, οπότε έγινε αυτή η έρευνα, συμμετείχαν και οι 11 συμμετέχοντες, υπήρχαν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ε, ε, μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους σε κάποιες ερωτήσεις, και κλειστού τύπου, ε, και είχε βασιστεί αυτή, αυτό το ερωτηματολόγιο σε ένα μοντέλο το SOR, αξιολόγηση υπηρεσιών, γενικότερα, έχει χρησιμοποιηθεί και για βιβλιοθήκες, ε, ερέθισμα οργανισμών σε ανταπόκριση. Λέω λίγο γρήγορα τα συμπεράσματα. Ερεθίσματα, λοιπόν, συζητήσατε στην ατμόσφαιρα του φυσικού χώρου και το προσωπικό τη βιβλιοθήκη. Ε, στο πλαίσιο τη έρευνα, ζητήθηκε από τα μέλη τη ομάδα να αξιολογήσουν το περιβάλλον που έλαβαν χώρα οι συναντήσει και να δηλώσουν τα συστήματά του. Παρατηρήθηκε όμω ότι τα μέλη ε, τη ομάδα ένιωσαν άνετα από την πρώτη στιγμή που ήρθαν. Ε, υπήρχε και ένα κέρασμα στο χώρο για να νιώσουν ακόμα πιο άνετα, ένα χυμό, ένα, κάτι μπισκότα, ένα κέικ, τέλο πάντων. Ε, ε, και ένιωσαν άνετα να κινηθούν, το παρατηρήσαμε κι εμεί. Όντω ε, μα αξιολόγησαν ε, πολύ ψηλά στο περιβάλλον και στο το προσωπικό. Ε, το κυρίαρχο για το περιβάλλον είναι ότι ήταν καθαρό και άνετο. Το προσωπικό είχε ενδιαφέρον, ήταν φιλόξενο ε, οργανισμό. Αποτελείται από συναισθήματα που προκαλεί η βιβλιοθήκη ω χώρο, ως χώρο στα μέλη τη ομάδα. Παρατηρήθηκε ότι από τη δεύτερη και όλα συνάντηση υπήρξε καθολική συμμετοχή και προθυμία στην ανάγνωση των κειμένων. Ναι, δεν σα είπα ότι Αφού διαβάζαμε τα κείμενα, υπήρχε μισή ώρα να διαβάζουν τα κείμενα, να γράψουν το κείμενο, την ιστορία. Μετά, κάναμε και μισή ώρα με 40 λεπτά ανατροφοδότηση όλων αυτών που γραφτήκανε. Και αυτό ήταν και το πιο σημαντικό τη δράση. Το ότι μιλούσαν, το ένα σχολίαζε την ιστορία του άλλου, έβρισκαν, έβρισκαν κάποια θετικά κομμάτια, τα παιδιά νιώθαν αυτοπεποίθηση, ότι τι αποδέχεται η ομάδα και όλο αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά στην ψυχική του υγεία. Εδώ του ζητήθηκε να δηλώσουν κάποια συναισθήματα που βίωσαν ε, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Ε, έγραφαν ελεύθερα συνα... συναισθήματα. Βλέπουμε μια σύμπνια στην ευχαρίστηση και στην εμπιστοσύνη και στην ασφάλεια που ένιωσαν. Ανταπόκριση είναι η συνολική ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Ε, όλοι δήλωσαν ότι τους βοήθησε η δράση. Και εδώ βλέπουμε σε ποια σημεία τους βοήθησε. Ε, παρατηρούμε ότι... Ε, βλέπουμε ότι τους βοήθησε πολύ στα, στη διαχείριση του άγχους, στο να νιώσουν άνετα, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους, να κοινωνικοποιηθούν, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό για μας, γιατί βλέπουμε ότι πάνω από τους μισούς το δήλωσαν αυτά τα, ότι τους βοήθησε σε αυτά τα κομμάτια, που εμεί που ήταν και οι στόχοι της δράσης, αυτό θέλαμε δηλαδή να, να πετύχουμε. Εδώ βλέπουμε, τους, τους ζητήθηκε να δηλώσουν την ικανοποίηση τους γενικότερα από κάποια συγκεκριμένα σημεία της δράσης σε μια πενταβάθμια κλίμακα, βλέπουμε ότι, όλα τα κομμάτια αυτά τα αξιολόγησαν σε πάνω από τέσσερα, δηλαδή σε πάρα πολύ, ήταν, έμειναν πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Κάποιες καλές πρακτικές λοιπόν που προέκυψαν από όλο αυτό ε, όσο αφορά την επιλογή των συμμετεχόντων. Ε, καλό θα είναι οι συμμετέχοντες να έχουν κοινέ εμπειρίες ε, και να δημιουργηθεί η, το αίσθημα του ανήκειν να πάρουν την αποδοχή, τη σιγουριά και την ασφάλεια από εμάς και καλό είναι από ό,τι βλέπουμε και σε, αυτή, σε αυτό το νέο κύκλο που γίνεται να υπάρχει διαφορετικότητα στους συμμετέχοντες, δηλαδή να είναι και των δύο φίλων και από διάφορες σχολές, από διαφορετικές σχολές. Ε, βοηθάει πάρα πολύ. Στο, μετά στην ανατροφοδότηση έχουν άλλες εμπειρίες και άλλες σπουδέ και το βλέπουν από διαφορετικές οπτικές την όλη ιστορία και την προσέγγιση δηλαδή, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο συντονισμός. Ε, συστήνεται η ύπαρξη δύο σταθερών ατόμων ε, το ένα να είναι ο κύριος, το κύριο άτομο, της, ο κύριο συντονιστή και ένα βοηθό, γιατί θέλουν να χρειάζονται και ένα, και ένα άτομο σημείο αναφορά, να το εμπιστευτούν, να νιώσουν ασφάλεια και όλα αυτά. Το περιεχόμενο λοιπόν το είπαμε και πριν, να γίνονται κάποιε δράσει γνωριμία, να υπάρχει μια κύρια δράση με ρεθίσματα εικόνε, με περιγραφή ηρώων, δημιουργία χαρακτήρων, ανάγνωση διηγημάτων, να υπάρχει ανατροφοδότηση και μια δραστηριότητα κλεισίματος για αποφόρτιση της όλης συνάντησης. Η διάρκεια καλό θα είναι να υπάρχει, να γίνεται μια συνεδρία εβδομάδα λόγω φόρτου εργασία των φοιτητών και να μην του ανατίθεται κάτι για το σπίτι, γιατί δήλωσαν ότι δεν θέλουν να κάνουν δουλειά στο σπίτι, γιατί έχουν πάρα πολλέ εργασίε. Οπότε, ό,τι γινόταν εκεί, έμενε εκεί. και τουλάχιστον οχτώ συναντήσει, δηλαδή στο νέο κύκλο κάνουμε οχτώ συναντήσει και πιθανότατα να κάνουμε και μια ένατη γιατί μας το ζητήσανε και θέλουν να, να μην κλείσουμε στις γιορτέ έτσι απότομα, θέλουν να μείνουμε κι άλλο. Ε, το βλέπουμε δηλαδή και σε αυτή τη νέα φουρνιά ότι θέλουν, να, θέλουν κι άλλο, το έχουν ανάγκη. Ε, ο χώρος λοιπόν να είναι άνετο, άνετος, ε, καθαρός, και να τους δημιουργεί έτσι μια ασφάλεια. Καλό είναι να καθόμαστε σε κυκλική μορφή, ε, με μια μικρή απόσταση μεταξύ μας και να κάθονται και οι συντονιστές στον κύκλο, αλλά όχι δίπλα-δίπλα, ίσως απέναντι. Συμπεράσματα. Τέθηκε ένα ερώτημα με το που ξεκινήσαμε, του κατά πόσο οι βιβλιοθήκε είναι οι, κα... οι βιβλιοθηκονόμοι είναι ικανοί να φέρουν ει πέρα μια τέτοια δράση. Καθώ δεν αποτελούν ειδικού ψυχική υγεία και δεν αποτελούν και συγγραφεί, δεν είναι συγγραφεί. Ε, Παρ' όλα αυτά, η, ε, η, δράση αυτή, η πιλωτική που έγινε, έδειξε ότι ναι, μπορούν οι βιβλιοθηκονόμοι, αν το θέλουν και αν έχουν καθοδήγηση, αν υπάρχει σωστό σχεδιασμό και προσεκτική διεξαγωγή, ναι, μπορούν να, να το υλοποιήσουν. Ε, η ομαδική φύση των συναντήσεων βοηθά στην έκφραση, ενώ η λεγομελή φύση της δράσης δεν περιθωριοποιεί τα άτομα, οπότε είναι πολύ καλή επιλογή των ατόμων, του, του, του συνόλου, τον αριθμό δηλαδή των συμμετεχόντων. Από την αξιολόγηση προέκυψε η συνολική ικανοποίηση από τη δράση, τόσο από τις δραστηριότητες όσο και από τους συντονιστέ. και ο χώρος συνδέθηκε με αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνη. Τα μέλη της ομάδας ένιωσαν άνετα από το χώρο και τη συμπεριφορά των συντονιστριών, Ενισχύθηκε πράγματι η αυτοπεποίθησή του, κατάφεραν να εκφράσουν τα συναισθήματά του και τι φοβίε του και, και, να τα μοιραστούν στην Ολομέλεια. Γενικώ δήλωναν στο τέλο, δηλαδή όταν έφευγαν, ότι αυτό το μοίρασμα, αυτή η ζεστασιά του έμενε. Δηλαδή, μα το είπαν αρκετέ φορέ. Ε, και πήραμε και εμεί αυτή την ικανοποίηση ω συντονιστέ, δηλαδή χαρήκαμε πάρα πολύ που, που βοηθήσαμε. Η οι βιβλιοθηκονομοί ούτω ή άλλω είναι άνθρωποι που προσφέρουν βοήθεια Οπότε έτσι και εμεί νιώσαμε ότι δίνουμε βοήθεια κάπου και το βλέπαμε δηλαδή. Το, το βιώναμε και, και, και εκεί που ήμασταν. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να την ξαναπαναλάβουμε τη δράση. Οπότε ε, τέθηκε με επιτυχία όλη αυτή, όλο αυτό το εγχείρημα. Και δεν ξέρω, περιμένω τις ρωτήσω, θα περιμένω τι ερωτήσει σα στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα.